Thank you for your loving kindness, thank you for your mercy, thank you for your goodness, thank you for your power. Άγιε Θεέ Πατέρα μας σε ευχαριστούμε για το ποιος είσαι και για το ποιου μας έκανες να είμαστε εν Χριστώ Ιησού. Άγιε Θεέ μου σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε λατρεύουμε, σε μεγαλύνουμε, προσκυνούμε εσένα τον Ένα, τον Άγιο, τον Σοφό, τον Τριαδικό Θεό. Πέσε πάνω μας το βράδυ αυτό Κύριε και κάνε μας να κατανοήσουμε το Λόγο Σου, να καταλάβουμε το Λόγο Σου. Γέμισέ μας δια Πνεύματος Αγίου με τη δική Σου χάρη και εύνοια να προχωρούμε στο Λόγο Σου. Ακάθεχτη Κύριε Θεέ μου, να μαθαίνουμε αποκαλυπτική γνώση να ιδίδεται σε μας από Σένα τον Άγιον Θεό. Προσκυνούμε Εσένα τον μόνο Σοφόν τον Ένα, τον Άγιο των Τριαδικών Θεών, Εσένα τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο και διακηρύττουμε Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν, ο Ων, ο Ερχόμενος, ο Εσόμενος. Έλα Κύριε Ιησού γρήγορα, μαρά να θα είναι ο πόθος της καρδιάς μας, έλα γρήγορα Κύριε Ιησού μου, αμήν και αμήν. Από το βιβλίο του Ιώβ, Ιώβ μελετούμε για τον Άγιον Θεό μας και τη φύση του, Ιώβ 37, Ιώβ 37 και εδάφια 22 και 23. από το εδάφιο 22. Και χρυσαυγή καιρό έλθει από βορρά. Φοβερά δόξα υπάρχει εν το Θεό. Φοβερά, όλοι πέστε το μαζί. Φοβερά δόξα υπάρχει εν το Θεό. Αμήν. Μπορείτε να καθίσετε. Μελετούμε για την φύση του Θεού μας, μελετούμε για τον Άγιον Θεό μας και μελετούμε για το ποιος είναι ο Κύριος, ο Παντοκράτορ, σαν Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Θεός ο Παντοδύναμος δηλαδή, ο Παντοκράτορας, ο Παντοδύναμος Θεός. The Omnipotent God, Hallelujah. Και χρυσαυγής καιρός έλθει από βορρά φοβερά δόξα, Υπάρχει εν το Θεό. Τι υπάρχει στον Κύριο. Φοβερά δόξα. Υπάρχει εν το Θεό. Τον παντοδύναμον. Εδώ φύγω 23. Τον παντοδύναμον δεν δυνάμεθα να εννοήσουμε αυτόν. Είναι υπέροχος κατά την δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δεν καταθλίβει. Να μια μεγάλη απάντηση για όσους διερωτούνται για το, για, λένε γιατί ο Θεός με ταλαιπωρεί, γιατί ο Θεός μου φέρνει, γιατί ο Θεός επιτρέπει, να μία μεγάλη απάντηση και είναι και, συντο, και ε, συμμαρτυρεί και με το, με το μήνυμα της Κυριακής. Ο Θεός δεν καταθλίβει, ο Θεός δεν καταθλίβει, δεν δεν είναι στο χαρακτήρα του να καταθλίβει. Ξανά, τον παντοδύναμον δεν δύναμε θα να εννοήσουμε αυτόν. Τι είναι ο Κύριος, ο παντοδύναμος. Είναι υπέροχος κατά τη δύναμη. Τι είναι κατά τη δύναμη, υπέροχος. Άρα η δύναμη του Θεού είναι υπέροχη. Η δύναμη του Θεού είναι θαυμαστή, υπέροχη. Αν κάποιο χρειάζεται μετάφραση, if you need a translation, please lift up your hand to be given translation equipment. Τον παντοδύναμον δεν δύναμεθα να εννοήσουμε αυτόν. Είναι υπέροχο κατά την δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθο τη δικαιοσύνη. Δεν καταθλίβει. Ο Θεό είναι υπέροχο στη δύναμη. Τι είναι ο χαρακτήρα του Θεού, Ο χαρακτήρα του Θεού είναι. Να μην καταθλίβει. Ο χαρακτήρας του Θεού είναι να δείχνει τη δύναμη του σαν υπέροχη δύναμη. Ποιος απολαμβάνει τη δύναμη του Θεού. Εμείς την απολαμβάνουμε. Είναι υπέροχος κατά τη δύναμη του και κατά την κρίση του και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Τι υπέροχοι χαρακτηρισμοί για τον Άγιο Θεό μας. Αμήν. Άρα αναλύμε τον Θεό σαν τον Θεό τον Παντοκράτορα, ο Θεός ο Παντοκράτορας από τη γένεση τώρα, το βιβλίο της γένεσης, κεφάλαιο 17, εδάφιο 1. Γένεσης 17, 1. «Και ότε ήτο ο Αβραάμ εν ενίκοντα εννέα ετών, εφάνει ο Κύριος στον τον Αβραάμ και είπε προς Αυτόν, «Εγώ είμαι ο Θεός, εγώ είμαι Θεός, ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιον μου και έσω τέλειος. Εγώ είμαι Θεός ο Παντοκράτορ. Περιπάτη ενώπιον μου και έσω τέλειος. Άρα λοιπόν μια μεγάλη παρότρινση για να περιπατώ ενώπιον του Κυρίου σε τελειότητα, σε αγιασμό, τουλάχιστον να έχω τον πόθο να περπατήσω μπροστά στον Κύριο, σε αγιασμό, σε τελειότητα του φόβου του Κυρίου, του αγιασμού του Κυρίου, της δικαιοσύνης του Κυρίου. Είναι γιατί ο Θεός είναι Θεός παντοκράτορ. Yeah. Μόλις μάθαμε από το βιβλίο του Ιώβ ότι είναι υπέροχος κατά την δύναμη του, την κρίση του και τη δικαιοσύνη του. Ο Αβραμ, 99 ετών, εφάνει ο Κύριος εις τον Αβραμ και είπε προς Αυτόν, εγώ είμαι Θεός ο Παντοκράτορ. Σε τι ηλικία ο Κύριος φανερώθηκε στον Άβραμ και τι ήθελε να του δείξει, τη δύναμη του. Μέσα στην αδυναμία του Άβραμ ήρθε ο Κύριος να του πει, εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορο, ο Παντοδύναμος. Αναλύουμε τη λέξη Παντοκράτορ τώρα από την Παλαιά Διαθήκη και από το Εβραϊκό κείμενο, και η λέξη εδώ για το παντοκράτορ είναι Shaddai. Η λέξη είναι Shaddai, ο Ελ Shaddai, ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Shaddai παράγεται από το απαρέμφατο Shaddad, που σημαίνει να είναι κάποιος εύσωμος, να είναι κάποιος powerful, δυνατός, Να είναι κάποιος impregnable, απόρθητος Και να είναι κάποιος που αφανίζει με τη δύναμη του, την παντοδύναμία του. Αφανίζει κάθε τι που εναντιώνεται στον διάβα του. Κάνει ε, ε, demolition, κατεδάφιση σε κάθε εμπόδιο που βρίσκεται στον διάβα του. Άρα, ποιος είναι ο Θεός ο Παντοκράτορ ο Θεός ο Παντοκράτορ είναι αυτός ο υπέροχος Θεός που έχει παντοδυναμία, είναι απόρθητος, κανένας δεν μπορεί να πάει εναντίον του, κανένας δεν μπορεί να του κάνει ζημιά, κανένας δεν μπορεί να επηρεάσει την παντοδυναμία του αρνητικά. Κανένας δεν μπορεί να εναντιωθεί. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Γένεσης 35 εδάφιο 11 Γένεσης 35 εδάφιο 11 Είπε δε προς αυτόν ο Θεός Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ αυξάνου και πληθύνου έθνος και πλήθος εθνών η γίνει εξού και βασιλείς θέλω είναι εξέλθει εκ της οφείος σου Φανερώνεται ο Κύριος ο Παντοκράτορ και το αποτέλεσμα είναι αύξηση και πολλαπλασιασμός. Ο Κύριος είναι υπέροχος κατά την δύναμη Του, κατά την κρίση Του και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης Του στον Ιώβ. Ο Κύριος φανερώνεται και σαν παντοκράτορας που είναι σε όποια περίπτωση φανερωθεί, φανερώνεται και επέρχεται αύξηση και πολλαπλασιασμός δύναμις μέσα από την αδυναμία, ζωή μέσα από νεκρές καταστάσεις, όπως μας ανάφερε και επιμένεσα την Κυριακή μέσα από το μήνυμα της, μέσα στην νεκρότητα της μήτρας της Σάρας και της νεκρότητας του σώματος του Αβραάμ, ο Κύριος έφερε ζωή μέσα από την αδυναμία, ο παντοκράτορ φανερώνεται και φέρνει αύξηση πολλαπλασιασμό, δύναμη μέσα στην αδυναμία, ζωή μέσα από νεκρές καταστάσεις, ζωή. Ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Γι' αυτό ο Αβραάμ όταν γνώρισε αυτό τον Θεό και λέει ο Θεός δύναται και να αναστήσει των Του, η δύναται και να αναστήσει γιατί ξέρω ότι ο Θεός είναι ο Θεός της Ανάστασης, ο Θεός είναι ο Θεός της Δύναμης, ο Θεός είναι αυτός ο Παντοκράτορ, φανερώνεται και επέρχεται αύξηση και πολλαπλασιασμός. Πόσοι θα το θέλατε στη δική σας ζωή ο Θεός να έρθει και να επέλθει αύξηση, πολλαπλασιασμός δύναμη μέσα από την αδυναμία μου, ζωή μέσα από την έλλειψη ζωής, ζωή μέσα από την απογοήτευση, ζωή μέσα από την κατάθλιψη, ζωή μέσα από την αρρώστια, θεραπεία μέσα από την αρρώστια. Ο Κύριος είναι ο Κύριος ο Παντοκράτορ, ο Ελ Σαντάι, Να είναι κάποιος εύσωμος, να είναι κάποιος δυνατός, να είναι κάποιος απόρθητος, να είναι κάποιος που αφανίζει τα πάντα στο διάβα του. Αυτός είναι ο Κύριος, ο παντοδύναμος. Έξοδος 6.3 Έξοδος 6.3 Και φάνην εις τον Αβραάμ, εις τον Ισάκ και εις τον Ιακώβ με το όνομα Θεός Παντοκράτορ. Δεν εγνωρίστη όμως εις αυτούς με το όνομα μου Yehovah. Δεν εγνωρίστηκα με το όνομά μου Γεχωβά. Όμως εφάνην στον Αβραάμ, εις τον Ισάκ και στον Ιακώβ με το όνομα Θεός Παντοκράτορ. Να θυμάστε ότι ο Κύριος Ιησούς είπε ότι ο Θεός είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ, Θεός των ζώντων και όχι των νεκρών. Άρα ο Κύριος ε, μα λέει ότι ο Θεός είναι Θεός ζωντανών ανθρώπων. Ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ είναι ζωντανοί σήμερα στην παρουσία του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Β. Κορινθίους στην Καινή Διαθήκη, τώρα μεταβαίνουμε στην Καινή Διαθήκη. Β. Κορινθίους 6, 18, για να δούμε τον παντοκράτορα Θεό και την έννοια της λέξης Παντοκράτορας στην Καινή Διαθήκη. Παντοκράτορ. Β. Κορινθίους 6.18 Και έσω με ημίν εις πατέρα και ημίς στεμι εις και φυγατέρες λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ο Θεός γίνεται πατέρας μας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα μόνο σαν ο Θεός ο Παντοκράτορ. Πώς μπορεί να γίνει ο Θεός πατέρας κάποιου με την παντοδυναμία του Θεού. Άρα πρόκειται περί θαύματος. Η αναγέννηση είναι ένα μεγάλο θαύμα που γίνεται μέσα από την παντοδυναμία του Θεού. Ε, επίσης θα είσαστε οι μου και θυγατέρες μου. Εγώ σε εσά πατέρας, εσείς οι και θυγατέρες. Παιδί του Θεού, Υιός και θυγατέρα του ύψης του Θεού. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, ακόμη δεν έχουμε κατανοήσει το μέγεθος της αναγέννησης, της μεγάλης σωτηρίας μας που ο Θεός μας χάρισε να ονομαστούμε η και Φιγαντέρες του Θεού και αυτός να είναι ο, ο Θεός Πατέρας μας μόνο με την παντοδυναμία του Αγίου Θεού. Και τώρα στην Αποκάλυψη 1.8 Αποκάλυψης 1.8 Εγώ είμαι το Α και το Ω, Αρχή και Τέλος. Λέγει Κύριος ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος ο Παντοκράτορ. Γιατί είναι ο Παντοκράτορ. Γιατί είναι το Ά και το Ω. Γιατί είναι ο Παντοκράτορ. Γιατί είναι ο Κύριος ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος. Τα πάντα δίνατε. Φανταστείτε τι μυστήριο είναι για μας το μέλλον. Κανένας μας δεν γνωρίζει το μέλλον, αλλά μόλις έχουμε τελειώσει το, το, να, τη μελέτη του Κυρίου σαν ο Θεός ο Παντογνώστης, είδαμε ότι ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα μέσα στο σύμπαν. Ο Κύριος γνωρίζει τους κρυφούς λογισμούς μας, ο Κύριος γνωρίζει τις εννοίες της καρδίας μας, ο Κύριος γνωρίζει το μέλλον μας. Σκεφτείτε πόσο μυστήριο είναι το μέλλον, γιατί θα γίνει κάποτε. Ο Θεός όμως είναι ο και ο Ιν και, και ο Ερχόμενος. Είναι ένα μυστήριο το πόσο ο Θεός σήμερα βλέπει αυτή τη στιγμή που εμείς μπορούμε να δούμε μόνο το παρόν, ο Θεός βλέπει και το παρελθόν και το μέλλον. Και γι' αυτόν δεν υπάρχει χρόνος. Ο Θεός δημιουργήσε τον χρόνο. Σκεφτείτε το αυτό πόσο δυνατό είναι. Ο Θεός βλέπει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αυτή τη στιγμή. Εμείς μόνο με γρίφους μέσα στη διάνοια μας μπορούμε να σκεφτούμε το μέλλον πώς θα είναι γιατί γνωρίζουμε όμως ότι ο Θεός είναι το μέλλον μας, είναι ο Πατέρας του μέλλοντος και έχει ετοιμάσει βουλέ καλέ και ειρήνη για να μα δώσει το προσδοκόμενο τέλο. Γι' αυτό πιστεύουμε και σε πολύ καλό τέλο για τη ζωή μα. Αλλά το τέλο μα ο κύριο ήδη το είδε. Ανησυχούμε για το μέλλον και όμω ο κύριο φρόντισε για το μέλλον μα. Το πιστεύουμε ότι φρόντισε ο κύριο για το μέλλον μα. Τότε α όλοι μα για το ότι είμαστε στα χέρια του κυρίου. Το μέλλον μας ήδη το είδε. Το μέλλον μας ήδη το βλέπει. Το μέλλον μας ήδη το έχει προμηθεύσει. Ο Κύριος είναι ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Και στην Αποκάλυψη 4.8, αυτό το φοβερό απόσπασμα που γυρνάνε ουράνιες υπάρξεις μπροστά από τον θρόνο του Θεού. και τα τέσσερα ζώα ηχον χωριστά αναέξ πτέρυγας κυκλώθεν και έσωθεν ήσαν γέμοντα οφθαλμών και δεν πάβουσιν ημέραν και νύχτα λέγοντα δεν πάβουσιν ημέραν και νύχτα η έκφραση ημέρα και νύχτα είναι για μας να γνωρίζουμε δεν είναι για τον θρόνο του Θεού είναι για να γνωρίζουμε ότι το έκαναν ασταμάτητα και το κάνουν ασταμάτητα. Αυτή τη στιγμή γύρω από το θρόνο του Θεού αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Δεν πάβουσιν ημέραν και νύχτα λέγοντα Άγιος, 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 Άγιος Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Είναι ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Αυτός που βλέπει το μέλλον, διέπει το μέλλον, δεν διέπεται από το μέλλον, διέπει το μέλλον. Παντοκράτορ. Στην Καινή Διαθήκη η λέξη παντοκράτορ σημαίνει the all ruling. Αυτός που κυβερνά κυρίαρχα. Ο κυρίαρχος κυβερνήτης των πάντων. Με άλλα λόγια, όλα υπόκεινται στη δύναμη του Κυρίου. Κανένας δεν μπορεί να σταθεί μπροστά του γιατί ο Θεός αφανίζει όλα τα εμπόδια και όλη την εναντίωση. Εμείς μπορεί να έχουμε εναντίωση, αλλά ο Κύριος από εκεί που περνά κατεδαφίζει τα πάντα που είναι εναντίωση. Και αν τον αφήσουμε στη ζωή μας θα καταστραφούν τα εμπόδια, θα καταστρεφούν οι εναντιώσεις, οι αρρώστιες, οι ενοχλήσεις, το πιστεύω όλα μου το είναι, ας εξασκήσουμε πραγματική πίστη. Τι είναι ο Κύριος, ο κυρίαρχος Θεός που κυρίαρχα βασιλεύει, αλληλούια. Κύριος Κυρίων, βασιλεύς βασιλευόντων, προσέξτε σωτήρας όλων που λέγονται σωτήρες. Γιατί σωτήρες υπάρχουν πολλοί σε αυτόν τον κόσμο, σε διάφορες έννοιες όπως τις δίνουν, αλλά αυτός είναι ο σωτήρας των πάντων. Αυτός είναι ο Κύριος των Κυριευόντων. Αυτός είναι ο βασιλιάς των πολλών βασιλιάδων που υπάρχουν σε αυτή, σε αυτή την γη ή που αποκαλούν τους αυτούς τους βασιλιάδες. Ο Θεός μας λέει είναι πάνω από όλου Κύριος, βασιλιάς, είναι σωτήρας πάνω από όλου, κυρίαρχος κυβερνήτης. Όλα υπόκεινται στην παντοδυναμία του Θεού μας. Αμήν. Και κάτι άλλο που θέλω να δούμε, μια άλλη έκφραση για την παντοδυναμία του Θεού από τον Ιάκωβο 5.4. Ιάκωβος 5.4. Θα δούμε ακόμα μια έκφραση για, το, για, τον Θεό τον Παντοκράτορα. Είδαμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Ελ Σαντάι. Στην Καινή Διαθήκη είναι ο Θεός ο Παντοκράτορ και τώρα βλέπουμε ακόμα μια ονομασία στον Ιάκωβο 5.4. Ιδού ο μισθό των εργατών των αμυσάντων τα χώρα ημών, ο απεστερημένο αφημών κράζει και βοέτων φερισάντων θερισάντων τα όντα, κυρίου σαβαθώ, Σαβαώθ ει Ποιο είναι ο κύριο, Το μόνο που χρειάζεται να θυμάστε από αυτό το δάφιο είναι η έκφραση Κύριο Σαβαόθ. Αυτή η έκφραση Σαβαόθ είναι το τσεβαότ στα εβραϊκά. Τσεβαότ, που είναι πληθυντικό και δείχνει στρατεύματα. Στρατεύματα. Και όπως το λέει εδώ ο Strong's, ο Strong το λέει σαν a military epithet of God, ένα πολεμικό επίθετο του Θεού. Ο Κύριος μας είναι ο Θεός, ο Κύριος ο Ιεχωβά Τσεβαότ, ο Κύριος των δυνάμεων. Άρα γνωρίζουμε τον Κύριο τον Παντοκράτορα σαν επίσης τον Κύριο των δυνάμεων, τον Κύριο των στρατευμάτων. Η λέξη Τσεβαότ παράγεται από το ρήμα τσαμπά, τσαμπά και αυτό σημαίνει a mass of persons, μάζα, πλήθος ατόμων, πλήθος υπηρετών, πλήθος στρατιωτών. Σημαίνει ένα πλήθος από στρατεύματα. Σημαίνει επίσης Συντεταγμένα όλα σε θέση μάχης, σημαίνει πολεμική εκστρατεία, σημαίνει σε τελική ανάλυση ε, μέσα από δυσκολίες λατρεύεις τον Κύριο. Ο παντοκ, το, το σημείο που θέλω να τονίσω είναι το εξής, μέσα από όλες τις αντικσότητες μπορείς να λατρεύσεις τον Κύριο γιατί είναι ο Κύριος Σαβαόθ. Μέσα από όλα αυτά γνωρίζουμε ότι τα στρατεύματα του Κυρίου είναι υπέρ μας. Στη διάθεσή μας. Ο Κύριος και μου θυμίζει τον Ψαλμό 91 ότι η άμυνα του Θεού είναι στη διάθεσή μας. Τα στρατεύματα του Θεού είναι στην διάθεσή μας. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιάνα του παντοκράτορος θέλει διατριβή. Η λέξη σκιά από ό,τι θυμάμαι στο εβραϊκό είναι άμυνα. Υπό την άμυνα του Κυρίου θέλει διατριβή. Θέλω λέγει προς τον Κύριο, εσείς η καταφυγή μου και το φρούριο μου, εις ο Θεός μου επίσης θέλω επίζει. Βλέπεις μπορείς να λατρεύεις τον Κύριο γιατί ο Κύριος έχει αμολύσει, έχει αφήσει ελεύθερες τις δυνάμεις του υπέρ μας. Είναι σαν τον μικρόν Δαβίδ, που στάθηκε μπροστά από τον Γολιάθ και λέει, εσύ έρχεσαι εναντίον μου Γολιάθ με τη δική σου δύναμη, με δύναμη φυσική, αλλά εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, στο όνομα του Ιεχωβά Τσεβαώτη, του Αλ Σαντάη του Κυρίου των δυνάμεων ήξερε ότι οι δυνάμεις του Κυρίου είναι διαθέσιμες για να απελευθερωθούν, να σε υπηρετήσουν. Αυτό είναι ο Κύριος ο Παντοκράτων. Αποκάλυψης 11.17 λέγοντας Ευχαριστούμεν σι Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ. Κύριε Θεός ο Παντοκράτορ, ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ότι ήλυφα την δύναμη σου την μεγάλη και βασίλευσας. Κύριε, σε ευχαριστώ για ποιο λόγο. Έλαβες τη δύναμη σου την μεγάλη και βασίλευσες. Τι εννοεί εδώ. Ότι και να γίνεται σε αυτόν τον κόσμο Έρχεται μέρα απολυτρώσεως. Λαμβάνει ο Θεός τη δύναμη του και θα βασιλεύσει. Ποιος θα βασιλεύσει. Ο Κύριος. Αμήν. Ο Κύριος έρχεται για να βασιλεύσει. Μέχρι εκείνη τη μέρα που θα βασιλεύσει. Οι δυνάμει του έχουν απελευθερωθεί υπέρ των παιδιών του Θεού. Και Αποκάλυψης 15. Είμαστε κοντά σε αυτά τα κεφάλαια. Αποκάλυψη 15. 3. Και άδουσιν την οδύν Μωυσέως του δούλου του Θεού και την οδύν του Αρνίου λέγοντες «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, δίκαιε και αληθινέ εωδή σου ο Βασιλεύς των Αγίων. Ξανά, μεγάλα και θαυμαστά τα έργα Σου, Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ. Τι είναι τα έργα του Κυρίου του Παντοκράτορα, μεγάλα και αξιοθαύμαστα. Στεκόμαστε σήμερα μπροστά στον Κύριο και του λέμε, Κύριε τα έργα Σου είναι φοβερά, τα έργα Σου είναι θαυμαστά. Το τι κάνεις μέσα στη ζωή μας, σκεφτούμε για μια στιγμή, ας τα παραμερίσουμε όλα και ας σκεφτούμε τα μεγάλα και θαυμαστά του Κυρίου. Ένα είναι οι δυνάμει του απελεύθερες μέσα στη ζωή μας. Η αγγελική του δύναμη είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Και τα έργα του Κυρίου που κάνει είναι θαυμαστά. Εργάζεται υπέρ μας πολεμά τα μάχα μας. Ο Κύριος είναι υπέρ του λαού του. Γιατί ο Κύριος δεν είναι μαζί μας, ρώτησε ο βασιλιάς τον προφήτη. Ο προφήτης του λέει, ο Κύριος δεν είναι μαζί σου γιατί εσύ, εσείς δεν είσαστε μαζί του. Αλλά εμεί δεν είμαστε από αυτού που δεν είμαστε με τον κύριο. Εμεί είμαστε από αυτού που είμαστε, είμαστε με τον κύριο. Είμαστε υπέρ του κύριου. Να η, να η απάντηση. Ιδού κύριε, αυτή την ώρα ήρθαμε μπροστά σου να σου πούμε μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου. Δίκε και αληθινέ εωδή σου ο βασιλεύς των Αγίων. Τα ονόματα του Θεού δείχνουν και εκφράζουν τι ιδιότητες του Θεού. Ας εγερθούμε και ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο για το ποιος είναι ο παντοκράτορας, ο παντογνώστης, ο μεγαλοδύναμος, ο κυρίαρχα, αυτός που κυριαρχεί και κυβερνά με την δύναμη του τη μεγάλη μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε Κύριε που άρχισες να εργάζεσαι με ένα θαυμαστό τρόπο που δεν γνωρίζουμε ακόμη. Θέλουμε απλά να μας αποκαλύψεις τα αυτά, αυτά τα θαυμαστά έργα σου μέσα στη ζωή μας. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.